Μια σειρά από υποθέσει υψηλού προφίλ που οδήγησαν πρόσφατα σε συλλήψει και καταδίκε δείχνουν ότι η απειλή των κατασκόπων φαίνεται να έχει αυξηθεί στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Σε περιόδου γεωπολιτική ένταση, η δραστηριότητα των οργανισμών πληροφοριών διαφόρων χωρών αυξάνεται, λέει ο Μάικλ Τζόνσον, αναπληρωτή διευθυντή έρευνα του FOI. Ο Τζόνσον μαζί με τον αναλυτή Γιάκοπ Γκούσταυσον διεξήγαγαν τη μελέτη Espionage by Europeans 2010-2021 όπου αναλύουν ανοιχτά γνωστές περιπτώσεις εσωτερικής διείσδυσης ή κατασκοπίας. Από τα 62 άτομα που εμπλέκονται, τα 42 καταδικάστηκαν για κατασκοπία κατά την περίοδο που μελετήθηκε, κάτι που ο ίδιος ο Τζόνσον περιγράφει ως την κορυφή του Παγόβουνου. Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ανοιχτέ πηγέ, κυρίω άρθρα εφημερίδων, και να επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε υποθέσει που έχουν καταλήξει σε καταδίκη στα δικαστήρια για να αποφύγουμε τη συζήτηση για το αν είναι πραγματικά κατασκοπία ή όχι. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα και χρειάζεται περισσότερη βασική έρευνα. Αυτή είναι μια στενή επιλογή, αλλά εξακολουθεί να παρέχει μια επαρκή εικόνα της κατάστασης. Από την εν χρονική περίοδο υπάρχουν θεαματικά παραδείγματα επιχειρήσεων που πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκαν από ρωσικέ υπηρεσίε πληροφοριών, όπω η επίθεση με δηλητήριο στο Σάλσμπερι, η ένοπλη επίθεση σε βούλγαρο έμπορο όπλων και η έκρηξη καταστημάτων όπλων στην Τσεχία. Η νέα μελέτη δείχνει επίση ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των υποθέσεων κατασκοπία στην Ευρώπη. Η στρατολόγηση ενό νέου κατασκόπου ξεκινά συχνά προσεκτικά με τον αξιωματικό πληροφοριών να αναζητά αυλαβείς πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες από ανοιχτές πηγές. Σταδιακά, οι αιτήσει για πληροφορίες αυξάνονται και στη συνέχεια μπορεί συχνά να είναι δύσκολο να αποσυρθεί. Η μελέτη δείχνει αρκετέ περιπτώσεις εκβιασμών και απειλών κατά συγγενών όταν κάποιος προσπαθεί να αποσυρθεί. Επίση, η μελέτη αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα των καταδικασμένων κατασκόπων βρίσκεται στη Βόρεια Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Βαλτική. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σουηδία έχει ευάλωτη γεωγραφική θέση. Ερωτηθεί πόσοι κατάσκοποι μπορεί να υπάρχουν στη Σουηδία, ο Μάικλ Τζόνσον απάντησε ότι εκτό από αυτόν που κατασκόπευε τη Σκάνια και τη Βόλβο, άλλα δύο άτομα έχουν συλληφθεί εν αναμονή τη δίκη σε ξεχωριστή υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να πούμε με βεβαιότητα, αλλά η Σουηδική Υπηρεσία Ασφαλεία εκτιμά ότι το 1 τρίτο του προσωπικού στι ρωσικέ πρεσβείε είναι συνήθω αξιωματικοί πληροφοριών. Αυτό σημαίνει 10 με 15 άτομα στη ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη. Ο Τζόνσον πιστεύει ότι τα κρούσματα κατασκοπία θα συνεχίσουν να αυξάνονται ιδίω υπό το φω του πολέμου τη Ρωσία στην Ουκρανία. Η ιστορία δείχνει ότι ο πόλεμο πάντα παράγει περισσότερου κατασκόπου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.